Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η κυρία Πασχαλία Φάλη. Μάλιστα. Κοιτάξτε, σας τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, είμαστε στα κεντρικά της Mercedes και βλέπω μάλιστα. Εδώ ότι πριν λίγες ημέρες, καμιά δεκαριά, 7 εργάσιμες από ό,τι βλέπω, είχατε πάρει μια Mercedes Α κλάση από την αντιπροσωπεία που έχουμε στην Ξανθή. Μάλιστα. Και έχετε κυκλοφορήσει με αυτή. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ψύχρεμα θέλω να πω, την έχει κάποιος, την χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή κάποιος. Ναι, τρομάζεται. Όχι, 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 το πρόβλημα είναι παρκαρισμένο τώρα το αυτοκίνητο. Ναι. Θέλω να το κλειδώσετε και θα περάσουμε να το πάρουμε το αυτοκίνητο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Δηλαδή? Μας έστειλαν από πάνω από τη Γερμανία χαρτιά και τώρα βρήκαμε άκρη. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο με το displacement. Δεν καταλάβατε μερικά προβλήματα με το αυτοκίνητο. Τραβούσε κανονικά. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ έμπειρη οδηγός για να καταλάβω κάποιες διαφορές. Από πρώτη, όταν βάζετε πρώτη Δευτέρα, δεν έβγαζε κάποια προβληματάκια. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το displacement και με το μυρωδιά. Δεν σας μύριζε μέσα στο αυτοκίνητο? Στην αρχή ναι, αλλά μόλις ανέβαζα το κλιματισμό. Η μυρωδιά πώς ήταν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας η πληροφορία. Δηλαδή μύριζε σαν... Κοιτάξτε, όταν έβαζα το κλιματισμό, ναι, τον βάζατε. Μου μύριζε σαν κάτι καμένο. Να το, αυτό είναι. Δεν μου λέτε, καθίσατε ποτέ στη θέση του συνοδηγού? Ναι. Καθίσατε ποτέ? Εγώ όχι. Η θέση του οδηγού έπεφτε πίσω το κάθισμα, δοκιμάσατε? Αν δηλαδή, πέφτει πίσω, ναι, τέρμα, δεν το δοκίμασα, όχι. Δεν δοκίμαστε, αυτά πρέπει να τα κάνετε. Του συνοδηγού έπεσε καθόλου το κάθισμα? Όχι, δεν χρειάστηκε, ούτε και αυτό. Αχ, η μεσαία πίσω, έτσι πως είναι τρεις θέσεις, η μεσαία, θα το αλλάξουμε. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή δεν θα σας κοστίσει και τίποτα. Δηλαδή, από την τιμή ένα 30% θα σας αποζημιώσουμε και το υπόλοιπο θα το ξανα... Δεν είναι κάτι δηλαδή, μη στεναχωριέστε, το έχουμε. Όχι, απλά τρομάζω, γιατί όχι, μην καταρχήν... λέτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να μην έχετε... και κάτι. Θα μπορούσε ένα κεράκι να τα ανάψουμε βέβαια. Και εμείς από τη Mercedes θα το κάνουμε και εσείς από τη δικιά στη μεριά, καλό θα ήταν. Λαμπάδα. Για καμιά 20-25 μέρες μέχρι να έρθει το καινούριο αυτοκίνητο, θα θέλατε να σας βολέψουμε κάποιο άλλο? Έχω τρία. Έχω ένα Lada. Ναι. Έχω ένα Lada, μισό λεπτό. Έχω ένα Hyundai. Δηλαδή, πολύ ωραίο εδώ έξω. Ένα... Από πού, από Θεσσαλονίκη θα το... Από Θεσσαλονίκη θα το στείλουμε. Θέλετε Lada, Hyundai ή έχω ένα φιατάκι πολύ ωραίο, σε καλή κατάσταση, άσπρο, είναι μικρό βέβαια, αλλά πολύ συμπαθητικό. Κοιτάξτε να δείτε, είναι 25 εργάσιμες μέρες, θα κάνει. Τόσο πάνω κάτω. Δηλαδή... τώρα Γερμανία είναι αυτή, αλλά εμείς καθυστερούμε εξίσταση. 1,5 μήνα δηλαδή, να. Έτσι. Δεν μου λέτε, μήπως χρησιμοποιήσετε το τασάκι? Όχι καθόλου. Πατήσατε καμιά φορά το κουμπί αυτό για το τσιγάρο? Όχι. Πω. Τι? Καλώς που δεν το πάτησα. Ωραία, τύχη βουνό είχατε. Δύο λαμπάδες να ανάψετε. Δεν θέλω να... Δηλαδή τόσο άσχημη είναι η κατάσταση στη μηχανή. Άσχημη, άλλο πράγμα. Έτσι πως το ακούω τώρα με τη μυρωδιά που μου είπατε. Λοιπόν, γράψτε σας παρακαλώ ένα όνομα για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Ναι, μισό λεπτό. Ένα όνομα. Έχετε αναγνώριση κλήσης, δηλαδή το τηλέφωνο μου το βλέπετε στο... Ναι, αυτή τη στιγμή το είδα, ναι. Χαίρομαι αυτό. Και προς Θεού, δεν θα πλησιάσει το αυτοκίνητο καθόλου. Καλού κακού δεν ξέρουμε γιατί... τώρα μου λέτε να μην το πάρω. Όχι, κλειστό. Δηλαδή, είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, έτσι πως είναι το αυτοκίνητο περιμετρικά στο 1,5 μέτρο, βάλετε κορίνες αν θέλετε. Για να μην το πλησιάσει κανείς. Είναι δηλαδή τοξικό το χρώμα, έχουμε πρόβλημα. Γράψτε σας παρακαλώ το όνομα. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι το από τη μηχανή, το πρόβλημα σε γενικές γραμμές, από τι είναι? Τι να σας πω, από τη μηχανή ξεκίνησα, αλλά από ό,τι βλέπω έχει χτυπήσει παντού. Δηλαδή φοβήθηκα, στην αρχή δεν θα σας πω για την τοξικότητα του χρώματος. Και είναι δηλαδή και δεν, από ελέγχους δεν έχει περάσει αυτό το αυτοκίνητο. Πέρασε, αλλά καμιά φορά, δεν μου λέτε, σε πάρκινγκ το έχετε τώρα ή στο δρόμο? Στο πάρκινγκ της δουλειάς, είναι εργοστάσιο. Αχ, Παναγία, σας παρακαλώ, ψύχρεμα. Με το που. Θα... Πάμε ψύχρεμα να σπεριστείτε όταν μου μιλάτε. Να πείτε έτσι. Να πάρουν τα αυτοκίνητα από κοντά. Είναι κολλητικό. Είναι πάρα πολύ κολλητικό. Ήδη είχαμε προβλήματα και σε άλλες μάρκες. Δηλαδή κόλλησε ένα Σίμκα. Πού να σας τα λέω, τέλος πάντων είναι ιός. Γράψτε σας παρακαλώ το όνομά μου. Γράψτε σας παρακαλώ. Ναι. Χωρίς ταραχή και μετά θα τα κάνουμε. Μην τρέμε τα χέρια. Γράψτε. Γιάννη Σερβετάς. Θα πάρετε τηλέφωνο. Σερβετάς. Αν δεν είναι Γιάννη Σερβετάς, αν δεν είμαι εγώ, θα ζητήσετε τον Αντώνη τον Κανάκη. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Και εμείς θα χωριέ όλα θα πάνε καλά. Και σας παρακαλώ. Τώρα πού να το πάμε στο αυτοκίνητο? Δεν θα το πάτε, δεν καταλάβατε. Θα πλησιάσετε
πάρτε καλού κακού, τώρα που να βρείτε μάσκα ειδική, μία πετσέτα να βάλετε στα μούτρα σας, να μην αναπνέετε δηλαδή την πογιά. Ναι, εδώ τόσες φορές έχω ανέβει. Φοράει να μην σας καθίσει, κυρία μου, μην το λέτε αυτό. Ξέρετε, έχουν πάθει. Και θα το πλησιάσω το αυτοκίνητο στα 1,5-2 μέτρο. Εκεί θα κάνετε περιμετρικά, θα βάλετε κορίνες με άσπρη κόκκινη κορδέλα της αστυνομίας. Και ή δυνατόν θα αφήσετε 24 ώρες στο 24ωρο έναν άνθρωπο που το φυλάει. Να μην πλησιάσει ούτε χάτα όμως. Είναι πραγματικά πολύ επίπεδο. Δηλαδή, μιλάμε, μπορεί να κρίνεται και το μέλλον της Ελλάδας από εδώ και πέρα, κυρία μου. Δυστυχώς έπεσε. Τώρα και όλο αυτό το έχω εγώ στα χέρια μου. Το είχατε, το είχατε. Το είχατε, γιατί σας πρόλαβα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Δεν μου λέτε, έχετε το. Κλείνει με immobilizer, με pit. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που μιλάμε, εκεί κοντά σας υπάρχουν τα κλειδιά. Στην τσάντα μου. Δεν θέλω να τρομάξετε. Βάλτε την τσάντα σας μπροστά. Και με ένα χαρτί, οποιοδήποτε χαρτί, πάρτε ένα χαρτί από τη δουλειά σας. Τσαλακώστε ένα χαρτί. Ναι. Πιάστε τα κλειδιά σας, παρακαλώ, από μέσα. Ναι. Να μην έρθω σε επαφή με το χέρι σας, παρακαλώ. Κάνετε την κίνηση. Ναι, αλλά τώρα αυτό που μου λέτε είναι τελείως γελίο, γιατί εγώ 2 εβδομάδες πέρα τα κλειδιά. Ό,τι κολλήσατε, κολλήσατε. Αυτά είναι προσθετικά. Εμένα όμως ποιος θα με ανταμείψει για όλο αυτό. Μη στεναχωριέστε. Εδώ είμαστε, Κοτζαμάν εταιρεία από πίσω. Μη στεναχωριέστε. Και τα βάλετε τα κλειδιά μέσα. Μισό λεπτό. Και τη λήξη θα κάνετε τα πακετάκι σας, παρακαλώ. Έχω και τον μπρελόκ που μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τον μπρελόκ θα σας δώσουμε ένα άλλο. Μη στεναχωριέστε. Καλά, καλά να το τη λήξετε, παρακαλώ. Αν έχετε κάποιον εκεί στην επιχείρηση που δεν χωνεύετε, δώστε τότε κιόλας αν θέλετε. Δηλαδή είναι. Εντάξει. Ναι, για να γελάσω το λέω. Ωραία. Δεν μου λέτε τώρα τελευταία τίποτα αρρώστια, είχα τίποτα πυρετό. Είμαι γρυπωμένη. Να τα. Άρχισε. Διάρρεια. Δεν μου λέτε. Είμαι βουκωμένη, στεναχωμένη. Μήπως στον αφαλό, κυκλοφορεί, αλλά στον αφαλό σας. Δεν θέλω να μου κάνετε πλάκα. Πλάκα να σας κάνω, κυρία μου, δεν τρέμουν τα χέρια μου και μας τα πάνε αυτά και τρέχουν οι μισοί στα νοσοκομεία. Γύρω από τον αφαλό, μήπως έχετε σπιθουράκια, για δέστε. Αυτή τη στιγμή, να δω. Αυτή τη στιγμή, αν δεν έχετε πρόβλημα. Δεν έχετε. Μισό λεπτό, να δω. Για δέστε. Όχι. Δόξα του. Δόξα του. Τίποτα πόνο κάτω από τη μασχάλη, τέτοια το στήθος, έτσι να. Όχι. Τίποτα. Όχι. Δηλαδή, όταν πιέζετε το στήθος, δεν πονάτε πουθενά. Δεν έχετε πόνο, δηλαδή. Για πιέστε το στήθος σας και μετά την κοιλιά. Όχι, όχι. Κοιλιά, όχι. Η κοιλιά, όχι τίποτα. Τα οπίστια πίσω, άμα τα. Έτσι. Είχα κάποιους πόνους κάτω, βαθιά κάτω από την κοιλιά. Αχ, Παναγία μου, αχ, Παναγία μου. Και γιατί δεν ήθετε στη Μερσεντές κατευθείαν. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Αυτή τη στιγμή θα το κάνω. Δηλαδή να σας εξετάσουν. Δηλαδή, μα σας τυχαίνουν όλα αυτά. Έχετε μπούκωμα, να έχει πόνο βαθιά κάτω και δεν έρχεσαι στην Μερσεντές. Δεν ξέρω, κύριε μου, ότι είναι από αυτό το λόγο. Δηλαδή πραγματικά δεν το πιστεύω. Ελάτε κατευθείαν στη μέση. Να σας σώζαμε κατευθείαν, θα σας βάζαμε πάνω στην μπάρα. Τα νύχια σας. Τα νύχια σας. Δεν πιστεύω να μου κάνετε πλάκα. Δηλαδή όλα αυτά είναι υπερβολικά που μου λέτε. Σας φαίνονται υπερβολικά, Άμα σας στείλω φωτογραφίες ενός ανθρώπου που είχε τέτοιο αυτοκίνητο στο δικό σας από την Ελβετία, θα τρομάξετε. Δηλαδή, τι αυτοκίνητο, τι έχει το αυτοκίνητο, όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει τοξικά. Βάφτηκε με λάθος ουσία τοξική, μπήκανε λάθος λάδια μέσα και με όλα αυτά έχετε έρθει. Μήπως έχει βαρύνει η φωνή σας καθόλου. Τρίχες, τριχοφία, αναπτυγμένη, τίποτα. Έχετε προσέξει. Όχι. Τέλος πάντων, τα κλειδιά τα έχετε ερμητικά κλειστά στο χαρτάκι. Ναι. Αυτά να, και μακριά από σας, μακριά. Δηλαδή στο διπλανό γραφείο, κάπου αλλού. Να μην. Όχι κοντά σε επαφή. Καλού κακού. Αχ, κυρία Πασχαλία μου. Για βήξτε λίγο. Όχι, τώρα. Καλά. Για βήξτε λίγο να σας ακούσω. Κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Μα είναι δυνατόν τώρα να σας παίρνω τηλέφωνο να χρεώνετε ολόκληρη επιχείρηση από τη Θεσσαλονίκη εκεί. Δείξτε μια δυνατά να σας Να σας πάρω εγώ τηλέφωνο στην επιχείρηση. Με χαρά. Για να. Με χαρά, τώρα. Αλλά δείξτε πρώτα να σας ακούσουμε, πως και δεν χρειαστεί, δεν είναι και τίποτα. Και ποιον να ζητήσω. Σας είπα τον Γιάννη τον Σερβετά ή αλλιώς τον. Εγώ θα είμαι δηλαδή. Τι, αφού άμεσα θα τα πάρετε. Άμεσα θα τα πάρετε τώρα κατευθείαν. Πάρτε με στο τηλέφωνο εδώ κατευθείαν. Ωραία. Και πάρτε κατευθείαν, σας παρακαλώ. Εντάξει. Ναι. Να δείξετε. Έλα, φύγε. Δεν θα μιλάμε, Έλα. Θα παίξει μουσική, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα βάλω μουσική για να μην ακούσει. Τι άλλο να την κάνω τώρα αυτή. Δεν είναι δυνατόν να σημαίνω αυτά τα πράγματα. Θα πάθουμε ανακοπή καρδιάς. Τώρα βάλτε να βήξει και να ακούσει τα.
Δεν το πιστεύω ότι δεν παίρνει. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος τηλεφωνώ, Αντώνης. Όχι, μισό λεπτό λίγο. Πάρτε μας μετά, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πολύ παράξενη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κρίνω τα χέρια. Τι. Την έβαλε και τη λήξη στα κλειδιά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, σου λέω. Έπρεπε να φτύσει τον κόρφο τις τρεις φορές να κάνει το αυτό. Πήρε, για δεν βλέπει. Τίποτα, όχι. Ξανά τηλέφωνο, Αντώνη. Τηλέφωνο. Κυρία Πασχαλιά μου, δεν με πειράζει. Έλα, ξαναπάρτε. Θα πάρουμε πίσω, δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι, όχι, βάλε τη Βερονίκη να πάρει από Μερσεντές, σας τηλεφωνούμε και τέτοια και να συνδέσει. Πάρε τηλέφωνο εδώ. Δώστε. Πάρε τηλέφωνο εδώ, πέσεις από Μερσεντές. Ναι, παρακαλώ. Ναι, τι παρακαλείτε. Η Πασχαλιά, Το θύμα. Ποιο θύμα, βρε. Ποιος ρουφιάνεται. Ποιος ρουφιάνεται στο ενδιάμεσο. Πες Πασχαλιά, ποιος ρουφιάνεται. Τα κλειδιά τα τύλιξες πάντως, έτσι. Να σου πω, Πασχαλιά, ποιος απάνθρωπος σε ενημέρωσε και το λέω αυτό γιατί ήμασταν έτοιμοι να σε βάλουμε να βήξεις, να δούμε, να σε ακούσουμε λίγο. Να κάνατε. Ξεκινώθηκα στη δουλειά μου, το καταλαβαίνετε. Δεν είχαμε τίποτα γύρω από τον αφαλό, γιατί. Να σου πω. Χρόνια σπρολάγα που μιλάει. Εδώ, εγώ το πω. Εσύ το είδες. Έλα, Πασχαλιά. Τη φάρσα σου την κάναν η Χριστίνα, η Βίβιαν, η Βιβί, η Λίνα και η Νάντια. Τη λατρεύω. Μπράβο, γλυκιά μου. Και μην μασάς καθόλου, μια χαρά το αυτοκίνητό σου και να του χαρίσει. Καλά, βρε, το έχεις 10 μέρες στο αυτοκίνητο και δεν είδες αν πέφτουν πίσω τα καθίσματα. Να σου πω, εδώ οι πληροφορίες από τις φίλες σου είναι ότι είσαι πολύ σικάτη, όμορφη, περιποιείται πολύ τον εαυτό σου. Με λίγα λόγια, είσαι μία κούκλα, έτσι γράφουν οι φίλες σου. Και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχεις τσεκάρει αν πέφτουν τα καθίσματα πίσω μέχρι να μα σοκάρεις. Τώρα δεν είναι ανάγκη να τσεκάρω τα καθίσματα, μπορώ να τσεκάρω άλλες καταστάσεις. Σωστό. Μπράβο, Πασχαλιά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά, μάτια μου γλυκά. Να είσαι καλά, κούκλα μου, φυλάκια. Να είσαι καλά, φυλάκια. Μήνυμα. Μου αρέσει που 20.000 άτομα συνομωτούμε για μία μόνο κοπέλα. Κάνει τη ησυχία στο στούντιο, κάνουμε ησυχία και εμείς. Όλοι μου. Όντως ησυχία. Στο σταθμό δεν μιλάει κανένας, κλείνουν τα μικρόφωνα. Τι λήξα τα κλειδιά. Το αγαπημένο μου μπρελόκ. Έλα, εντάξει. Αν δεν την ειδοποιούσα, αν πραγματικά την φίλη μας την καταπληκτική την Πασχαλιά, γιατί πραγματικά. Μετά θα σιγά σιγά θα τσαφερούσε και ρούχα στην. Όχι, όχι, θα είχαμε κανονική εξέταση. Αυτή η σκηνή που κάθεται στη μέση του γραφείου και πατάει τα βυζιά τη. Εκεί που τσίπησε για τον αφαλό, κάπως σηκώθηκε και πήγε σε καθρέφτη για την τάγκο περπάτη. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να. Ακόμα και τώρα δηλαδή, παιδιά που το ακούμε.